ήρθαμε να βάλουμε βενζίνη. Έχουμε πάρει υπέροχα πραγματάκια και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ναι, αυτά. Και τώρα πάμε σπίτι. Κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Με έχει πιάσει μια μικρή φαγούρα, γιατί φοράω από μέσα μάνικο και η μπλουζίτσα λίγο με τρυπάει και αρχίζω τώρα να συγχύζομαι και δεν είμαι και πολύ καλά. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Σήμερα έχουμε jumbo haul αξίας 150 ευρώ που έχει μόνο λέω χριστουγεννιάτικα. Πήγαμε καινούργια χριστουγεννιάτικα. Yes! Με αμόλυσε στα τζάμπο ο Χρήστος και εγώ ξεχύθηκα να πάω να μαζεύω. Δες ένα μικρό απόσπασμα και θα συνεχίσουμε. Δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Γινόταν ένας μικρός χαμός, ένας μικρός πανικός, θα έλεγα, δεν ξέρω. Και όταν μου δίνεις και τόσες πολλές επιλογές, κάτσε βρε αδερφέ, χαλάρωσε λίγο. Δεν μπορώ να βρω την απόχρωση, το χρώμα το σωστό, αυτό που θέλω, δεν ξέρω τι θέλω εκείνη τη στιγμή. Με πιάνει ένα τραλαλά, ένα τραλαλού, δεν είμαι και πολύ καλά. Ναι, εν μέρη είδατε χτες το IKEA haul στην ουσία που ήταν τίποτα, γιατί εκεί πήγα κατά βάση να πάρω χριστουγεννιάτικα, αλλά δεν είχε τίποτα το ενδιαφέρον, είχε πάρα πολύ λίγα πράγματα όπου ήταν αρκετά ακριβά, αλλά και πάλι δεν ήταν αυτά τα wow. Μπορώ να πω ότι στα τζάμπο βρήκα πολύ wow πράγματα και επίσης μπορώ η παρατήρηση, αυτό που παρατήρησα βασικά και εγώ και ο Χρήστος, και ο αδερφός μου παρέα, γιατί ήταν και ο αδερφός μου μαζί, είναι το ότι είχε φέρει πολύ ωραία πράγματα τα τζάμπο, γιατί τα είχα πολύ του πεταματού λίγο τα τζάμπο, δεν καθόμουν να ασχοληθώ και πάρα πολύ πιο παλιά, και παιδιά είχε φέρει πολύ ωραία ποτήρια. Ποτήρια που εμείς τα είχαμε αγοράσει πολύ καλύτερες τιμές, τα φέρνει και είναι ακριβώς τα παρόμοια, οκ, okay, είναι παρόμοια, αλλά έχει φέρει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια, πολύ ωραία για στολισμός μέσα του σπιτιού, διάφορα λουλούδια και τέτοια, έχει πολύ ωραία to the point πράγματα πέρα από τα εκπληκτικά χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, ο πόνος ο δικός μου ήταν ότι φέτος ήθελα να πάρω δέντρο χριστουγεννιάτικο. Είχα βρει να είναι 2,40 το ύψος και αυτά. Το θέμα είναι ότι είναι αρκετά ακριβό και δεν θα μπορούσα να έπαιρνα κάτι άλλο πέρα από ένα δέντρο χωρίς μπάλες, χωρίς τίποτα. Άρα είπαμε τον Χρήστο, αν μας περισσεύσουν μετά τα Χριστούγεννα, είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε να αγοράσουμε δέντρο. Και όσοι είστε στην ίδια φάση με εμένα, όπου δεν θέλετε τώρα να πάτε να δώσετε του κόσμου τα λεφτά για να αγοράσετε να έχετε δέντρο για το σπίτι σας, θεωρώ ότι παίρνεις ένα δέντρο, είναι ένα καλό δέντρο και μετά το έχεις για όλη σου τη ζωή. Άλλο με τις μπάλες, παίζεις με τις μπαλίτσες, οκ. Okay. Τέλος πάντων, είναι να το καλύτερο, το ιδανικότερο βασικά, είναι να πας να πάρεις δέντρο χριστουγεννιάτικο ή γενικά και χριστουγεννιάτικα, μην σας πω, μόλις τελειώσουν τα Χριστούγεννα, που όλα έχουν γίνει μισή τιμή,
Είναι κοψοχρονιά στην κυριολεξία και απλά θα το έχεις έτοιμο για του χρόνου. Μη μου πεις δεν ξέρεις ποιο θα είναι το trends του χρόνου, χαίσε με. Δεν έχει trends τώρα για ένα... Ελά για το δέντρο, εντάξει, αν θέλεις να παίρνεις μπλε ή ροζ και τέτοια, τι να πω, οκ, okay, γούστα είναι αυτά. Ή αν θέλεις να πηγαίνεις κάθε χρόνο να παίρνεις διαφορετικό, αυτό, οκ, okay, αν τα έχετε εσείς, καλά κάντε και να τα παίρνετε. Μακάρι να έχει όλος ο κόσμος λεφτά να παίρνει κάθε χρόνο καινούριο δέντρο. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι και πεταμένα λεφτά, να σου πω την αλήθεια, το δέντρο, αλλά θέλω να πάρω ένα, να το έχω ένα καλό. Έχουμε πει μήπως και υπάρξει πιθανότητα να το πάρουμε μετά τα Χριστούγεννα, θα δείξει όμως ανάλογα, γιατί μπορεί να πούμε καλά μετά, φυλάκια. Γιατί έχω πάρει πάρα πολλά πραγματάκια, θα σας τα δείξω και όλα αυτά τα πήρα και έδωσα 150 ευρώ που είναι πάρα πολλά. Θα το κάνω το σπίτι αύριο, αύριο έχουμε στολισμό, θα γίνει χαμός, ναι. Αύριο έχουμε στολισμό, που ανυπομονώ για το αυριανό βίντεο πάρα πολύ. Θέλω όμως να σας τα δείξω γιατί έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και έχω πάρει και διάφορα πράγματα και 2-3 πράγματα για το σπίτι που δεν είναι χριστουγεννιάτικα. Πάμε να σας δείξω πρώτα χριστουγεννιάτικα, όπου είναι αυτό το τέλειο το δέντρο. Αύριο δεν θέλω να κάθομαι να σας τα δείχνω αναλυτικά. Θα βάλω από μακριά την κάμερα για να ξεκινήσω να στολίζω. Γι' αυτό τον λόγο σας τα δείχνω τώρα. Και αν θέλετε να πάρετε καμιά ιδέα, έτσι αλλιώς ο περισσότερος κόσμος 6 Δεκεμβρίου στολίζει, του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή και η μάνα μου 6 Δεκεμβρίου θα στολίσει. Ίσως πάμε πάνω να στολίσουμε μαζί με τη μαμά, δεν ξέρω, στο σπίτι πάνω, το πατρικό μου. Τέλος πάντων, πήρα αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και λαμπάκια μέσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, εντάξει. Έχω γεμίσει χρυσό σκόνη ήδη και κάνω μαλακία. Πάλι θα νευριάσω χριστουγεννιάτικα, πάλι! Λοιπόν, ακούστε επίσης μια μικρή παρένθεση, δεν έχω βάλει θαλιά ακόμα, όχι! Θα στολίσουμε πρώτα και την επόμενη, την παρεπόμενη μέρα του vlog μας θα κάνουμε, θα καθαρίσουμε όπως πρέπει να καθαρίσουμε για να βάλουμε χαλιά. Άρα, να ξέρετε τι θα περιμένετε ακόμα, γιατί αν είχα απλώς εγώ τώρα τα χαλιά και έβγαζα τα στολίδια και δεν έπεφτε κάτω η χρυσόσκονη, ενώ θα είχα καθαρίσει, εντάξει. Δεν το θέλει και πολύ ο άνθρωπος, θα ήμουν έξαλλη. Και όχι μόνο, θα ούρλιαζε βασικά από τα νεύρα μου. Συνεχίζω. Πήρα πάλι γυρλάντα. Ρε παιδιά, πήρα και από τα IKEA γυρλάντα, πήρα και από τα Jumbo γυρλάντα και έχω ήδη 2 γυρλάντες. Αυτό ήταν λάθος αγορά, θα ρω. Αλλά μπορεί... πρέπει να στολίσω και το Afro Tube κάποια στιγμή, ίσως. Δεν ξέρω, θα δω. Έτσι αλλιώς όλα τα vlog μας στην ουσία στο σπίτι θα γίνονται. Μπορεί και κάνω 2 στο Afro Tube, δεν ξέρω. Γυρλάντα. Αστεράκι, αυτό εδώ πέρα το αστεράκι που στην ουσία μπαίνει στην κορφή του δέντρου που δεν έχουμε δέντρο, αλλά εγώ θα το... αλλά εγώ θα το στολίσω σε διάφορα πραγματάκια που θα βρω μέσα στην γυρλάντα. Πάρα πολύ ωραίο και θα το βάζω και στην πρίζα. Ξέρετε πόσα πολύ πρίζα θέλω, αφήστε μη σας πω. Ένα αστεράκι, έχω πάρει και άλλο αστεράκι, δεν ξέρω με ποια λογική. Έχω πάρει και αυτό εδώ πέρα από το Jumbo, πάρα πολύ ωραίο. Και ήθελα να το βάλω για έναρξη βίντεο. Λοιπόν, πήρα έλκυθρο με φωτάκια, όπου είναι μοναδικό. Πήρα αυτό εδώ το έλκυθρο. Δεν είναι τέλειο? Σε αυτό το έλκυθρο πάλι καλά μπαίνουν μπαταρίες και το βάζεις και ανοίγουν τα φωτάκια του, πάλι καλά, γιατί αν ήθελα κι άλλη πρίζα θα τρελαινόμουν, γιατί ήδη έχω πόσα με πρίζα. Εντάξει. Μετά θα στραβήξω πως θα έχω κάνει ήδη και δεν έχω βγάλει το άλλο, γιατί η παλιά μου, η περσινή μου που θα τη βάλουμε και φέτος, η χιονισμένη γυρλάντα, γίνεται πανικός, γεμίζει όλο το σπίτι χιόνι. Πήρα και άλλο δωράκι πέρα από αυτά που είχα τα περσινά. Θα το κάνω φέτος στο σπίτι. Καμός. Μπορεί να είμαι όλη μέρα μες στο σπίτι, αλλά θα το χαίρομαι. Θα είναι σαν μαγαζί το σπίτι, μέσα στα λαμπιόνια. Θα το ζω, ρε αδερφέ. Πήρα αυτό εδώ. Που εδώ πέρα πάλι μπαίνουν μπαταρίες κάπου. Και πάλι, εδώ μπαίνουν μπαταρίες και θα ανοίγει και ανάβουν τα λαμπάκια. Πάρα πολύ ωραίο, για κανένα υπνοδωμάτιο αυτό, δεν ξέρω, θα δω που θα το βάλω. Όπα. Πήρα αψυχολόγητα λίγο αυτό εδώ το μικρό το δέντρο. Είναι ένα αρκετά μικρό δεντράκι που δεν έχω ιδέα ακόμα που θα το βάλω. Το πήρα τελείως αψυχολόγητα γιατί μου άρεσε και έκανε 7,5 ευρώ. Την πρώτη μας φάτνη, τη μικρότερη με 1,5 ευρώ πήρα. Μην νομίζετε. Αυτή εδώ τη φατνούλα.
Α, τώρα πάμε στα δύο κοσμητικά. Α, ένα, δύο, τέσσερα, πέντε, έξι, έξι. Ένα πολύ μπρίζο με έξι μπρίζες, προφανέστατα παιδιά, δεν θα χωρέσουν όλα αυτά που έχω πάρει. Πάμε στη δεύτερη σακούλα που θα πάθετε ένα μικρό σοκ, γιατί εγώ μόλις τώρα έπαθε ένα σοκ, κοιτάξτε εδώ. Αυτά δεν είναι χριστουγεννιάτικα, αυτά τα πήρα για τη διακόσμηση του σπιτιού, γενικά δεν είναι τέλεια. Τα βλέπω σε κάτι έτσι ντεκορασιόν που βλέπω σε σπίτια, που είναι απίστευτα και πάρα πολύ στυλάτα και μου άρεσαν πάρα πολύ και μόλις τώρα στο... στα τζάμπο έπαθα σοκ. Βέβαια, ήταν τσιμπημένα. Έχει 4 ευρώ το 1. 1, 4, 4, 4. Δηλαδή αυτά τα 3 έκαναν 12 ευρώ. Εντάξει. Μπορούσα να είναι και πιο οικονομικά, ρε φίλε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι εκπληκτικά. Α, επίσης πέρα από χριστουγεννιάτικα έχω πάρει και αυτό εδώ. Α, το βλέπετε, είναι ριχτάρι φλάφι. Το οποίο πρέπει να μπει απευθείας πλυντήριο. Πλυντήριο είναι να το πλύνεις στο χέρι. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Και είναι πολύ ωραίο, χουγουλιάρικο, χειμωνιάτικο, υπέροχο. Αυτό γιατί το πήρα. Αχ, έχω πάρει και λίγο βλακίες, ε. Έχω πάρει και αυτό εδώ που πάλι έχει μπαταρίες και ανάβει φωτάκι. Οκ. Αυτό εδώ που θα είναι... Αυτό θα το φορέσω αύριο στον στολισμό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι εκπληκτικά λουλούδια έχω πάρει. Ένα, για να το βάλω στη γυρλάντα. Δύο. Αυτό, καλά, αυτό πρέπει λίγο να το φτιάξεις, το έχω ήδη. Και στα παλιά μου. Αλλά μου αρέσει τόσο πολύ που το ξαναπήρα για να έχω περισσότερα, για να καταλάβατε, να έχω πληθώρα λουλουδιών. Αυτό εδώ είναι το ένα που ταιριάζει και με το δικογασιόν. Μετά πήρα σε μπέζ για να σπάει το τόσο χρώμα, γιατί εντάξει, μην γίνουμε και καρναβάλι εδώ μέσα, Χριστούγεννα είπαμε έχουμε. Αυτά εδώ. Είναι πολύ ωραία, αυτό έχω πάρει ένα. Οπα, καλά πάστε. Δύο. Τρία και κοιτάξτε, έχει αυτό που πάει ή κάθεται στο δέντρο άμα θέλετε, στο δέντρο σας ή κάθεται στη γυρλάντα σας, πάρα πολύ ωραία. Και άλλα, έχω πάρει και αυτό που επίσης το έχω, γενικότερα διάλεξα ότι έχω ήδη για να μπορέσω να τα κάνω απλά πιο πλούσιο το στολισμό μου. Αυτό που πάθα σοκ μόλις το είδα. Αυτό είναι κάτι μελιτζανοπεθαμένο θα έλεγα το χρώμα. Δεν που ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Μελιτζανό πεθαμένο είναι πραγματικά με 100.000 στράς. Πήρα αυτό εδώ. Το πολύ όμορφο το αστέρι. Ήθελα να κάνω και haul. Ήθελα να στολίσω κιόλας σήμερα. Δεν γίνεται. Θα βγει πάλι τεράστιο, παιδιά. Πήρα και αυτό εδώ το μικρό αστέρι. Δεν ξέρω που θα τα βάζω. Απλά εγώ τα έπαιρνα. Θα δω που θα τα βάλω. Θα κάνουμε ωραίο στολισμό. Αύριο θα. Καλά. Αύριο θα θέλω πόσες μπαταρίες, παιδιά, για να τελειώσω το στολισμό. Λοιπόν, πήρα. Α, και άλλο πεθαμένο μελιτζανί, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα μην το βλέπετε έτσι σαν νεκρό το λουλούδι. Θα το φτιάξω μετά. Θα το ανοίγω. Και είναι υπέροχο. Πήρα αυτό εδώ. Να το βάλω αν είναι κάτω από αυτό. Οπα. Εντάξει, πόρνη. Έχει γίνει εδώ μέσα. Πήρα και αυτό εδώ. Πήρα. Α, άλλο ένα άσχετο. Ένα βάζο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι στις σωστές τις αποχρώσεις που θέλω για το σπίτι. Αυτό το πήρα γενικότερα από που, και από χθες που είδατε με τα λουλούδια. Μήπως βάλω κάτι εδώ. Γενικότερα έχω... το ήθελα το βάζω μου. Αυτό εδώ! Σας είπα, ελάτε σπίτι να πιούμε καφέ, παιδιά. Θα το κάνω μαγαζί το σπίτι. Πάρα πολύ ωραίο. Lockdown θέλετε, κάντε όσα lockdown θέλετε, ρε. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω την εσπρέσο, έχω την καφετιέρα. Θα βάζω ούτε καν τη μάσκα μου γιατί θα είμαι στο σπίτι μου, θα έχω εδώ πέρα τσιτσιμπλόνια παντού και θα το ζω βασιλικά. Μη σου πω θα πάω να πάρω και μια στολιά η Βασίλη και τελείωσε το θέμα. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ τα τέλεια. Εντάξει, πήρα δύο γιατί ήταν ακριβά. Οχ, και αυτά έχουν μπαταρίες. Πρέπει να στείλω στο Χρήστο να του πω να πάρει μπαταρίες ειδικές γιατί αυτά είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα δεν γίνονται αγάπη μου χωρίς εσένα.
Λοιπόν, θυμάμαι αυτό το τραγούδι, παιδιά, της Βανδύης. Ήμουνα δημοτικό, γύρναγα από το σχολείο και το έβαζα στο παλιό το σπίτι, το είχα σε CD προφανέστατα. Πω, υπήρχαν τα CD. Το έβαζα σε CD, ναι, το έβαζα τέρμα και χόρευα δίχως μεθαύριο. Το έκανα σε δύο τραγούδια αυτό. Στο Χριστούγεννα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα της Βανδύης που πέθανα και το ίδιο, και όχι, άλλος δίσκος ήταν αυτόν, το υποφέρω της Βανδύης. Υποφέρω, υποφέρω. Αυτό το πράγμα, καλά, εντάξει. Και στο υποφέρω και όλα καθόμουν στην Πολυθρόνα και το ζούσα όλο. Τετάρτη, πέμπτη δημοτικού, ούτε θυμάμαι τι ήμουνα. Τρίτη δημοτικού, δεν ξέρω. Αφήστε να τα βάλω πάνω, μην τα σπάσω. Λαμπάκια πήρα, γιατί προφανώς με τόσα που έχετε δει χρειάζομαι και τα λαμπάκια τα έξτρα. Γιατί έχω και λευκά και θερμά και είπα ας πάρω μόνο θερμά αυτή τη φορά, μην το κάνω και τριμπούρδελο το σπίτι. Να πάω, γιατί μία είναι λευκά, μία είναι κίτρινα, εντάξει, ας είναι μία απόχρωση και κάθε δωμάτιο να έχει τη δική του απόχρωση. Όπα, τα τσουκουτσούκου, τα έχω πάρει που είναι τα λεπτά, τα έχω πάρει για το πακετάρισμα στην allurgio.gr. Όταν παραγγέλνετε να σας βάζω έτσι χριστουγεννιάτικα πραγματάκια μέσα για να μπαίνετε κι εσείς στο mood, αν θέλετε να κάνετε κάποιο δωράκι, πάρα πολύ ωραία. Όπου θα έρθει και ωραίος κωδικούλης για αυτό το vlog μας τις 25 μέρες που θα είμαστε εδώ μαζί, θα σας βάλω ειδικό κωδικό, για ένα εκπτωτικό κωδικό για μόνο για τα φροστιουμπάκια μου. Να, δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας. Θα τα πούμε αυτά μετά το στόλισμα. Θα σας πω τα πάντα. Γιατί θεωρώ μέχρι πριν το στόλισμα, δηλαδή τώρα, σήμερα και αύριο που θα στολίζουμε, έχουμε να κάνουμε δουλειές. Δεν είναι να καθόμαστε να χαζολογάμε άσκοπα, ασκόπως. Πρέπει, έχουμε να κάνουμε πόσα πράγματα, ρε παιδιά. Ας τα δείξουμε να τελειώνουμε με τις βαριές δουλειές και μετά να καθόμαστε κάθε μέρα τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου θα έχουμε να λέμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι πήρα. Και τι σκέφτηκα, ελπίζω να κάτσει αυτό που θα κάνουμε αύριο. Λοιπόν, πήρα αυτό τι είναι ρε φίλε, διακοσμητικό ύφασμα. Αυτό, διακοσμητικό ύφασμα, Merry Christmas. Το βλέπετε λίγο, δεν θυμάμαι ρε παιδιά, οργάντζα λέγεται, οργάντζα πρέπει να λέγεται. Το βλέπετε πως είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι σωστά σε πλάτος. Αυτό που θέλω να κάνω με αυτό. Και πήρα επίσης και το πιο μικρό αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το βλέπετε, πάλι διακοσμητικό ύφασμα, βλέπετε διαφορά, το ένα είναι πολύ μεγάλο, το άλλο είναι πιο μικρό. Αυτό λοιπόν έχω σκεφτεί να το βάλω πίσω στην τραπεζαρία αύριο, να απλώσω, θα βγάλω το τραπεζομάντιλο, θα απλώσω μία στρώση αυτούνου κάτω και από πάνω θα βάλω μία στρώση αυτούνου για να βάλω τα χριστουγεννιάτικα. Πιστεύω ότι θα βγει πολύ ωραίο και πολύ μπομπέιρος τελικά. Θα δείξει όμως αύριο, θα δούμε πώς θα φτιάξω το σπίτι. Λοιπόν, και κάπου εδώ νομίζω σας τα έδειξα όλα, σας έδειξα τα πάντα, τα περσινά δεν σας τα δείχνω, θα τα δείτε αύριο. Είμαι πανέτοιμη να έρθει το αύριο και να ξεκινήσουμε το στολισμό, πραγματικά. Είμαι ενθουσιασμένη, φουλ, μου αρέσει τα Χριστούγεννα, αγαπάω τα Χριστούγεννα, αγαπάω και εσάς, έτσι κι αλλιώς, Χριστούγεννα, ξεχριστούγεννα. Και κάπου εδώ τελειώνει η δεύτερη μέρα του vlog μας, ελπίζω να σας κράτησα πολύ όμορφη συντροφιά. Πείτε μου, περιμένω κάτω στα σχόλια μου, πείτε αν στολίζετε ή αν είστε κι εσείς σε mood να πάτε να αγοράσετε. Εγώ αυτός που ξέρω είμαι η μόνη στην ουσία που γενικότερα στολίζω τόσο νωρίς και κανονικά εγώ στολίζω, μη σας πω και από τέλη Νοέμβρη γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ Χριστούγεννα. Αλλά τώρα λόγω vlog μας δεν μπορούσα να στολίσω τόσο νωρίς. Γιατί ήθελα να το δείτε στο vlog μας. Άρα 3 Δεκέμβρη αύριο θα στολίσω. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Τι εννοείς ότι γίνεται χαμός στο σπίτι ρε φίλε? Ούτε καν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εδώ μέσα τι γίνεται.